είδε το σπίτι του λαβωμένο από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και το πατρικό του σπίτι στο Αρκαλοχώρι που έχει περάσει στα χέρια των παιδιών του να κρέμεται από μια λεπτή κλωστή ένα βήμα πριν από την κατάρρευση. Ο Μιχάλης Κανιαδάκης όμως δεν έχει σπράξει ούτε ένα ευρώ. Στην Ελλάδα ζούμε. Γραφειοκρατία στο μεγαλείο της. Και σε αυτή την περίπτωση που δεν έπρεπε να υπάρχει καθόλου γραφειοκρατία. Μας είπαν θα βάλουμε χρήματα. Πούντα. Εγώ έχω μπει στην αρρωγή από τις 8 του Οκτώβρη. Το σπίτι του Ελευθέριου Χαραλάμπη υπέστη ζημιές όπως και οι οικοσυσκευές του νοικοκυριού. Με πίκρα, όπως αναφέρει, δεν περιμένει τίποτα από την πολιτεία. Τίποτα, τι περιμένουμε. Μας φτιάξουν τα σπίτια, μας δώσουν λεφτά. Τίποτα. Ακόμη ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Έχουν στο σπίτι μου υπάρχει πράγμα, μόνο οι ζημιές έχουν σπάσει τηλεόρασες. Λεφτά δεν έχουν να πάρω τηλεόραση. Δεν ξέρουν τα παιδιά με τηλεόραση. Μάλλον αναφέρεστε στην αρρωγή. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε. Είναι από το Υπουργείο και εμείς παραπονιόμαστε και εμείς στέλνουμε τις επιστολές προς το Υπουργείο. Δύο σχεδόν μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό που ισοπαίδωσε σπίτια, περιουσίες και άφησε πίσω του συντρίμια, ξεκίνησε μια άλλη οδύσσια για τους σεισμοπαθείς. Έλεγχοι, αυτοψίες, χαρτιά και αιτήσεις συνθέτουν τον κικαιώνα της γραφειοκρατίας. Με το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών όμως, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να υπολειτουργεί. Είναι 25 άτομα περίπου. Τη στιγμή που καλούνται, έχουν σε εκκρεμότητα 1.200 περίπου αιτήσεις για πρωτοβάθμιο έλεγχο. Αυτά τα 25 άτομα θα πρέπει να πάνε εκεί. Θα πρέπει επίσης να πάνε σε ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια. Ως ερώτηση που έχουμε κάνει στους υπεύθυνους, θα στελεχωθεί με προσωπικό ορισμένου χρόνου. Ότι μέχρι όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει αυτή η προκήρυξη. Άρα, στην ουσία, είναι μόνο στα χαρτιά το ΤΑΡΕΦ. Ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, το γραφείο θα μπορούσε να στελεχωθεί με περισσότερο και μόνιμο προσωπικό. Πάλι σε αυτή τη στιγμή που έρχεται εδώ και καλά το κάνει, όχι και τις ευχαριστούμε, στοιχίζουν πάνω από 150 ευρώ τη μέρα. Εάν λοιπόν αυτοί οι 25 μπουν στη θέση τους, γίνει μια προκήρυξη μόνιμη, θα μπορούν με τα ίδια χρήματα, αντί για 25, να πληρώνει το κράτος τους 300. Αντίθετα, οι σεισμόπληκτοι αισθάνονται ξεχασμένοι από την πολιτεία και με τις γιορτές να πλησιάζουν. Όπως λένε, υπάρχει κίνδυνος να μην εισπράξουν ούτε τα ποσά που τους υποσχέθηκαν και να μην έχουν που να μείνουν. Πώς θα κάνετε γιορτές? Όπως μπορούμε. Ήρθε μια επιτροπή στο σπίτι μου, μου λέει μέσα δεν θα ξαναμπείς. Είναι διόρροφο και είναι από κάτω οι κολόνες κομμένες. Λέει μέσα δεν ξαναμπείς. Εγώ κοιμάμαι μέσα. Εδώ απελπιστική κατάσταση για περισσότερο από 1,5 μήνα.